Σας το είχαμε προειδεάσει και από χθες, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το μάθημα των θρησκευτικών και νομίζω το τραγούδι που ακούγαμε είναι σχετικό. Για να καταλάβετε όμως γιατί θα μιλήσουμε για τα θρησκευτικά, ας ακούσουμε πρώτα αυτό. Διάβασα τα καινούργια προγράμματα και τα είδα. Είναι απαράδεκτα. Είναι επικίνδυνα. Είναι πράγματα που δεν θα αποδώσουν καρπούς, αλλά μεγάλη ζημιά στην παιδεία γενικότερα, στην κοινωνία μας και ρήξη μέσα στην Εκκλησία, στις σχέσεις με την πολιτεία. Γι' αυτό από αυτή τη θέση σήμερα θα τα πω και στην ιεραρχία της αρχές Οκτωβρίου όλης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάνω έκκληση αυτή τη στιγμή προς τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να σταματήσει όλη αυτή την προσπάθεια. Τα χριστιανόπουλα θα πάμε με φτερά να πούμε μήνυμα που φέρνει τη χαρά. Μας περιμένει με λαχταρά όλη γη και εμείς κινήσαμε βρώοι με την αυγή. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μία δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, ο κύριος Αυρόσιος, αναφορικά με το μάθημα των θρησκευτικών ή, αν θέλετε, με το σχέδιο διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών από τη φετινή χρονιά και από εδώ και πέρα. Πρέπει να πούμε τι χαρακτήρισε το πρόγραμμα των συγκεκριμένων σπουδών των θρησκευτικών επικίνδυνο. Δεν εξήγησε στη δήλωση γιατί. Εγώ έκανα τον κόπο να μπω και να κοιτάξω έτσι ενδεικτικά, κυρίες και κύριοι, την ύλη, ας πούμε, της έκτης δημοτικού και βρήκα εξαιρετικά κείμενα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ποιος είμαι εγώ και που ξέρω εγώ, θα μου πείτε. Γι' αυτό έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την επίκουρο καθηγήτρια θρησκεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Αγγελική Ζιάκα, για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, μιας και είναι καθήλυν αρμόδια, όπως λέμε συνήθως. Κυρία Ζιάκα, καλή σας ημέρα. Χαίρετε, τι κάνετε, και στους ακροατές σας. Καλή ημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Ακούσατε τις δηλώσεις προφανώς και εσείς του Αρχιεπισκόπου. Δεν ξέρω αν έχετε αναμειχθεί, αν είσαι στεγνώστης των αλλαγών που έχουν επέλθει στο μάθημα των θρησκευτικών. Φαντάζομαι ότι κάτι θα πήρε το αυτή σας για το θέμα. Ναι, ξέρετε, εγώ ήμουν και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Α, ακόμα καλύτερα. Για τα θρησκευτικά του Λυκείου. Mm-hmm. Μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε πέρυσι τον Δεκέμβριο του 2015. Και ήμουνα και μέλος βέβαια και της Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και του ΙΕΠ για τον διάλογο με την Εκκλησία και με τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες της Ελλάδος πριν προκύψουν αυτές οι αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών για τα θρησκευτικά στα σχολεία της Ελλάδος. Με την ευκαιρία, για πέστε μας, στο διάλογο αυτό ο οποίος υπήρξε ανάμεσα στην πολιτεία, ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής τώρα και ναι, την Εκκλησία, υπήρξαν προβλήματα? Υπήρξαν, όχι, δηλαδή, δεν υπήρξαν εκεί, ήταν πολύ ομαλές και οι συναντήσεις και οι διαδικασίες και η Εκκλησία βέβαια ήταν η πρώτη η οποία κλήθηκε να... μάλλον εμείς προσφύγαμε στην Εκκλησία για να συνομιλήσουμε, να τους ενημερώσουμε, πήγαμε και στην Ιερά Σύνοδο και μετά ακολούθησαν και άλλες συναντήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα αρκετών μηνών. Και μάλιστα το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ήταν ξεκάθαρο ότι τα παρόντα προγράμματα σπουδών, τα οποία δεν γίνανε εχθές, είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε ήδη επί της, όταν ήταν Υπουργός Παιδείας η Διαμαντοπούλου το 2011, συνεχίστηκαν μετά με άλλες πολιτικές ηγεσίες και ολοκληρώθηκαν το 2015. Για όλα αυτά ήταν σαφώς ενήμερη η Εκκλησία, δεν υπήρχαν τέτοιες αντιδράσεις και τώρα δηλαδή... καλέσαμε και τους άλλους θεολόγους και από τις άλλες, το Υπουργείο δηλαδή κάλεσε και από τις άλλες ενώσεις να προτείνουν όποιες αλλαγές θέλουν, αλλά μερικοί εξ αυτών θέλουν εξ αρχής να κινηθεί η όλη διαδικασία, που αυτό βέβαια μπορεί κανείς να το κατανοήσει με πολλούς τρόπους. Μάλιστα. Εννοείται δηλαδή να ακυρωθούν οι αλλαγές οι οποίες... Να ακυρωθούν. Κάποιοι το ζητούν αυτό βέβαια, όχι όλοι, και δεν νομίζω ότι εκφράζει και το σύνολο των θεολόγων βεβαίως. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να ήταν πρόχειρη η ματιά μου που έριξα σε ένα από τα... στην ύλη μίας τάξης στο μάθημα των θρησκευτικών, αλλά είδα
ότι περιλαμβάνει γνώσεις επί του ζητήματος της θρησκείας, ακόμα και της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας, με ένα κεφάλαιο εκτύπωσα μπροστά μου, που αναφέρεται ας πούμε στο ποιες θρησκείες υπάρχουν στην Ελλάδα, τα ποσοστά κτλ. Κτλ. Υπάρχουν ποιηματάκια, κείμενα, διηγηματάκια, τα οποία είναι, το κάνουν το μάθημα πιο, πολύ πιο ευχάριστο. Δεν υπάρχει αυτό του προσιλητισμού και κάποια ίσως θέματα τα οποία υπήρχαν στα βιβλία των προηγουμένων ετών. Τώρα το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, πήρα το βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου των θρησκευτικών και εκνευρίστηκα φάνταστα, πρέπει να σας πω για το περιεχόμενό του. Ήταν θλιβερό το βιβλίο, αλλά το αντιπαρέρχομαι. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει υποχώρηση από την πολιτεία στο ζήτημα αυτό? Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι υπήρξε μια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι αρκετό το ότι βρήκε ο Αρχιεπίσκοπος ότι είναι επικίνδυνη για να ακυρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια? Όχι, πρώτα απ' όλα ως προς τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου, ας ευχηθούμε ότι είναι πρόκειται για μια σύγκρουση της στιγμής, γιατί η όλη προσπάθεια με τα νέα προγράμματα σπουδών δεν είναι εγχειρίδια, δεν είναι διδακτικά βιβλία, είναι νέα προγράμματα σπουδών, άρα είναι και μια άλλη διδακτική διαδικασία και προσέγγιση, ακριβώς πάρα πολύ ωραία την περιγράψατε, με διάφορα κείμενα, λογοτεχνικά ποιήματα, που ουσιαστικά τα παιδιά καταλαβαίνουν το φαινόμενο της θρησκείας, αρχίζοντας και εστιάζοντας την Ορθοδοξία και δίνοντας βέβαια στοιχεία και για τις άλλες θρησκείες και στην παρούσα χρονική συγκυρία. Και ξεφεύγουμε από το βιβλίο, αυτά τα βιβλία που ανοίγεται ακόμη και έχουν τα κατεβατά, τα οποία δημιουργούν και μία αποστροφή στους μαθητές. Δηλαδή αλλάζει ο διδακτικός τρόπος προσέγγισης με όφελος για τον ίδιο τον μαθητή και συνεπώς και για την ελληνική κοινωνία. Γιατί και οι αλλαγές που υφίσταται τώρα η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια και κυρίως το τελευταίο έτος είναι κοσμογονικές. Και το μάθημα των θρησκευτικών νομίζω ότι με το νέο χαρακτήρα του θα προλάβει και πολλά πιθανώς δεινά ως προς τα φαινόμενα του θρησκευτικού φονταμεταλισμού που μπορούν να προκληθούν εντός του κοινωνικού ιστού της Ελλάδος. Να προσθέσω κάτι σε αυτό, κυρία Ζιάκα, ότι έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα από το προσδοκόμενο. Ακριβώς, αυτή τη στιγμή στα σχολεία αποτελεί τίτλο τιμής μεταξύ των μαθητών ο χαμηλός βαθμός στα θρησκευτικά. Είναι θλιβερό. Αυτό δεν το ήξερα, αλλά είναι θλιβερό. Σας το λέω εγώ και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς γονείς οι οποίοι έχουν κάνει προσπάθειες στο παρελθόν να αποφύγουν τα παιδιά τους στο μάθημα των θρησκευτικών. Ναι, ξέρετε, εγώ δούλεψα μια δεκαετία πριν έρθω στο Πανεπιστήμιο στη Δευτεροβάθμια και ήταν το πιο καλό σχολείο και για μένα. Mm-hmm. Το να κρατήσει κανείς το ενδιαφέρον των παιδιών στο μάθημα των θρησκευτικών ίσως είναι ένα από τα πιο δύσκολα μάθημα. Ναι. Πράγματα και μετατρέπει και το μάθημα των θρησκευτικών σε ένα δύσκολο μάθημα. Όταν όμως καταφέρει να το κάνει ο εκπαιδευτικός και ως προς αυτό θα βοηθήσουν πάρα πολύ ακόμη περισσότερο τα νέα προγράμματα σπουδών, τότε έχει ένα υλικό παιδιών με τις ποικίλες ιδέες, άλλα είναι θρησκευόμενα, άλλα δεν είναι θρησκευόμενα, άλλα μπορεί να προέρχονται από διάφορες διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες, που υπάρχει ένας συγχρονισμός μεταξύ τους, δημιουργείται ένα περιβάλλον αλληλεγγύης και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το μάθημα των θρησκευτικών. Με καλό βέβαια τρόπο και ακριβώς σεβόμενο και την ιδιαιτερότητα σε θέματα πίστης του κάθε μαθητού και δίνοντας βέβαια και τα στοιχεία της Ελλάδος. Αλλά από την μεταπολίτευση και εντεύθεν, και εδώ έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα που μου θέσατε, mm-hmm. παρατηρείται και έχουν γραφτεί ήδη αρκετά πράγματα γι' αυτό, ότι υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα στο κοσμικό κράτος και στην Εκκλησία στα θέματα της παιδείας και της οικογένειας. Θυμάστε και στα θέματα των διαζυγίων και στα θέματα του συμφώνου συμβίωσης κτλ. Και παλιότερα στον πολιτικό γάμο κτλ. Αντιδρούσε. Mm-hmm. Το ίδιο και στα θέματα της εκπαίδευσης. Εκεί δηλαδή η Εκκλησία αισθάνεται ότι πρέπει να διαφυλάξει και το έθνος διαμέσου της θρησκείας. Δεν νομίζω όμως ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών θα βλάψει το έθνος, για να το πούμε έτσι και με απλό τρόπο. Αντιθέτως, θα οπλίσει τους μαθητές να μην φοβούνται τα φαινόμενα του θρησκευτικού φαινομένου και να σέβονται τον θρησκευόμενο και μία άνθρωπο και θα τους δημιουργήσει και μία κριτική ικανότητα.
Αν τα παιδάκια τα παίρνουμε και θέλουμε σ' όνει και καλά να μάθουν 5 και 10 πράγματα με ευσεβιστικό τρόπο, τις περισσότερες φορές δεν θα μάθουν τίποτα και μάλλον θα τους δημιουργήσουμε και μία αποστροφή προς τη θρησκεία. Ξέρετε ότι πιθανότατα ένα κομμάτι της ανησυχίας να οφείλεται στην παρούσα συγκυρία και στο προσφυγικό ζήτημα, αλλά συμπτωματικός ήταν η σελίδα η οποία εκτύπωσε από την ύλη των θρησκευτικών της 6ης Δημοτικού. Είναι ένα κεφαλαιάκι που λέει «Ποιος είναι δικός μας άνθρωπος». 1. Προστασία των ξένων, μια τόσο παλιά εντολή. Και αναφέρει από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από την Έξοδο, στίχη 22-20-21. «Ξένων δεν πρέπει να τον καταπιέζετε ούτε να τον εκμεταλλεύεστε, γιατί κι εσείς ήσασταν κάποτε ξένοι στην Αίγυπτο. Χείρα και ορφανό δεν θα τους καταπιέζετε», προφανώς σε μετάφραση είναι, από το Λεβιτικό. «Αν κάποιος ξένος έρθει να μείνει μαζί σας στη χώρα σας, μην τον εκμεταλλευτείτε, να του φέρεστε όπως ένα συμπατριώτη σας, να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας, γιατί και εσείς ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο». Δηλαδή σε δύο είδη βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει μία αναφορά ακριβώς στο ξένο, που το οποίο είναι και μία προστασία απέναντι στην ξενοφοβία, η οποία έχει την ρίζα της στη θρησκεία, έτσι, στο συγκεκριμένο θέμα. Ακριβώς. Και είναι μία γνώση καθόλου ενοχλητική, νομίζω, για κανέναν. Στα νέα προγράμματα σπουδών τα εντοπίσατε όλα, σας χαίρομαι ιδιαιτέρως. Υπάρχει τεράστιο υλικό πηγών, που αυτό είναι στην ευχέρεια του κάθε καθηγητή, ακόμη και του δασκάλου στο δημοτικό, να το δουλέψει αναλόγως και με το περιεχόμενο της τάξης του, να είναι ευέλικτος. Δηλαδή οι παιδάκια τα οποία έχουν ήδη θρησκευτικές γνώσεις μπορούν να περάσουν πολύ γρήγορα σε θέματα πηγών και ειδικών πηγών και του χριστιανισμού και της Παλαιάς Διαθήκης κτλ. Παιδάκια όμως στα σχολεία τα διαπολιτισμικά που είναι διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων θα μπορούν να αξιοποιήσουν και αυτές τις πηγές και κάποιες άλλες πηγές οι οποίες θα είναι πιο κοντά στις δικές τους κατανοήσεις και στις δικές τους παραδόσεις. Το πολύ σημαντικό είναι, γιατί γι' αυτό δεν ακούστηκε τίποτα, ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα του μαθήματος των θρησκευτικών, τόσο ως προς την υποχρεωτικότητά του, όσο και προς τις ώρες διδασκαλίας. Και το πιο σημαντικό για τους θεολόγους, ότι όλα τα παιδιά είναι καλοδεχούμενα στο μάθημα των θρησκευτικών, χωρίς θρησκευτικές διαφοροποιήσεις. Γιατί τα μοντέλα των θρησκευτικών διαφοροποιήσεων, δηλαδή, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία ή στην Αυστρία ή εν μέρη και στην Αγγλία, η κάθε θρησκευτική κοινότητα, επειδή το κράτος θέλει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θρησκευτική ελευθερία, ανέπτυσε τα δικά της εγχειρίδια, τα δικά της προγράμματα σπουδών και συναντιόταν με κάποιους δασκάλους των θρησκευτικών κοινοτήτων εντός των τάξεων. Βλέπετε τώρα τι ζητήματα εγείρονται θρησκευτικού φανατισμού στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και πώς δεν μπορεί το κράτος να τα θεραπεύσει αυτά και έρχονται και σε αυτές τις χώρες, γιατί είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και τα βλέπουμε και ερευνητικά και με συναδέλφους όλων αυτών των χωρών, έρχονται να επαναπροσδιορίσουν τα μοντέλα εκπαίδευσης και γυρίζουν όλοι γύρω από το θέμα της κριτικής θρησκευτικότητας και της ανάπτυξης ενός χώρου συζήτησης για το φαινόμενο της θρησκείας με σεβασμό στη θρησκευτική ταυτότητα του καθενός αλλά και με την ύπαρξη χώρο για όλους. Και η Ελλάδα πάντοτε είχε αυτή την πολυτέλεια να έχει ένα μάθημα των θρησκευτικών. Αυτό το μάθημα των θρησκευτικών σέβεται τις αρχές της Ορθοδοξίας. Αυτό το τονίζω για τους ακροατές που πιθανώς να φοβούνται και να νομίζουν ότι υπάρχει αποδόμηση. Καμία αποδόμηση δεν υπάρχει. Αντιθέτως, έρχεται να καλύψει τα κενά πάρα πολλών ετών. Τα βιβλία που έχουμε στα χέρια μας, ειδικά του Λυκείου, είναι βιβλία που τα είχαμε 20 χρόνια πριν. Οι ανάγκες πλέον είναι νέες. Και θα δοκιμαστούν αυτά πιλωτικά. Δηλαδή τώρα, προφανώς, στην παρούσα συγκυρία. Μα κυρία Ζιάκα, αδιάψευτος μάρτυρας για το ποια είναι η πραγματικότητα είναι να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, να πιάσουν οι γονείς οι ίδιοι τα βιβλία στα χέρια τους, τα συγγράμματα ή την ύλη τέλος πάντων, και οι ίδιοι θα μπορέσουν να κρίνουν αν είναι σωστό ή όχι κτλ. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι ακριβώς αυτά τα νέα προγράμματα σπουδών, επειδή είναι πιλωτικά και επειδή είναι γραμμένα με αυτόν τον τρόπο, ανοίξτε να δείτε και του Λυκείου, και του Λυκείου είναι εξαιρετικά, γιατί θα τα ανοίξω σε πρώτη ευκαιρία. Θεματικές κοινωνικές ενότητες. Που βέβαια είναι αντικείμενα τόσο της θρησκείας όσο και ευρύτερα της κοινωνίας, όπως ο πλούτος, η ανταμοιβή, η φιλία, η έκθρα κτλ. Και με πάρα πολύ ωραίο υλικό πηγών, δούλεψαν πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοι. Αυτά είναι ανοιχτά. Η ίδια η διαδικασία θα δείξει κατά πόσο χρειάζονται αλλαγές.
Και γι' αυτό υπάρχει και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Για να κάνει, είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν γίνεται ένα βιβλίο και κλείνει για τα επόμενα 30 χρόνια. Έτσι όπως συνεχίζει να υπάρχει η ζωή και οι προκλήσεις, πόσο μάλλον για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όσο αυτό της θρησκείας. Αν η θρησκεία χρειάζεται να διαλέγεται τόσο με την πολιτεία όσο και με την κοινωνία και όσο και με τις θρησκευτικές κοινότητες, βρίσκεται σε μια συνεχή δημιουργική εξέλιξη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε. Και το δεύτερο που δεν λέγεται, γιατί άκουσα αυτές τις μέρες πολλά στα κανάλια, όλοι όσοι δούλεψαν για τα νέα προγράμματα των θρησκευτικών είναι θεολόγοι, συνάδελφοι, διδάκτορες, με δεκαετή και πλέον εμπειρία στα δημόσια σχολεία της χώρας. Άρα άνθρωποι της τάξης και ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και είναι πολύ σίγουροι για αυτό που κάνουν. Μάλιστα, κυρία Ζιάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην σημερινή εκπομπή. Καλή και σας... εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας.